και να το δημοκρατήσουμε και άρα τοποθετείται 7 μήνες αργότερα μετά την υπομονή της ΥΠΕΣ. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Τα πρώτα χρήματα που βρήκαμε για το σκοπό αυτό εκτός από τους δικούς πόρους ήταν αυτά. Για τα υπόλοιπα δεν σταματήσαμε εκεί όμως. Και τώρα εντός των επόμενων ημερών θα ανακοινωθούν 8 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αφορούν τη βιώσιμη μεστική ανάπτυξη και αφορά σχεδόν όλα από αυτά που είπε ο Βαγγέλης. Στη ρομποτεχνείο που θα γίνει ο πιλατόδρομος, το άλλο θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα που θέσατε τη μεταξύ Ζεκίλ και από τις υφιστάμενες εργολαβίες και ρομποτεχνείο. Και σε όλες ρομποτεχνείο θα γίνει ο πιλατόδρομος, η χαρή του θα γίνει υπέρ της κυκλοφορίας, θα αλλάξει ο οστικός εξοπλισμός, είναι μια σειρά παρεμβάσεις που τις έχετε ενημερωθεί και αυτό δείχνει την αγωνία μας και την προσπάθεια που κάναμε και την επιτυχή έκβαση των αποτελεσμάτων. Όμως τα θέτει καμιά φορά η Λίτσα έτσι ρέπα τα ζητήματα, σαν να είναι αύριο, σαν να είναι άγνοια τη κατάσταση που υπάρχει. Πρώτα πρέπει να υπάρχουν τα προγράμματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να υποβάλουμε προτάσεις, να διεκδικούμε, να φτιάχνουμε χρήματα. Αυτή τη στιγμή τα χρήματα που εμείς εντάσσουμε είναι 45 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πρωτόγνωρο νούμερο για το Δήμο Καρδίτσας. Ποτέ στο παρελθόν δεν δόθηκαν τέτοια χρήματα. Δεν μ' αρέσει να κάνω συγκρίσεις με το παρελθόν, αλλά τουλάχιστον τετραπλάσια το παρελθόν. Που σημαίνει ότι όχι μόνο δουλεύουμε, όχι μόνο φέρνουμε αποτελέσματα. Όσοι παρακολουθούν τα πράγματα βλέπουν τις εντάξεις των έργων που έχουν γίνει είτε στους ελληνικούς πόρους, είτε στο ΕΣΠΑ, είτε στο πρόγραμμα Φιλότιμος που αθλητικά είναι 45 εκατομμύρια ευρώ και πολλά από αυτά είναι στο κέντρο της πόλης. Και για να συμπληρώσω, υπάρχει και σε εκκρεμότητα που θα εγκριθούμε τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου που απαντάνε και στα ζητήματα της δημοτικής αγοράς, αλλά περιμένουμε την έγκριση. Είναι πράγματα τα οποία δεν τα αποφασίζουν εμείς οι επιχειρητές, όπως ειδικά για το πράσινο ταμείο. Έχουμε ένα χρόνο, 1,5 που τρέχει αυτή η διαδικασία. Το πράσινο ταμείο, ενώ το εξήγηλε πριν από ένα χρόνο και κάτι, μόλις το φθινόπωρο τα ενέγκρινε. Ενώ η πίστοση υπήρχε και εκεί, εφόσον υπήρχε η πίστοση, υποβάλαμε εμείς την πρότασή μας. Δεν μπορείς ξαφνικά να λες αποφασίζω να το κάνω χωρίς να υπάρχει πρόταση. Όπως που εντάχθηκε παραδείγματος χάρη το δεύτερο και πέμπτο λίθιο ή το δικό ή το πρώτο λίθιο, γιατί υπήρχαν και οι προτάσεις, υπήρχαν προσκλήσεις και πάνω σε αυτές τις προσκλήσεις υποβάλλεις πρόταση, όπως τώρα υποβάλλουμε νέα πρόταση για το τρίτο δημοτικό και το εξοικονομώ. Πρέπει να βγει πρόσκληση για να υποβάλλεις πρόταση.